αυτός ο τροχός έχει όλους τους παίκτες που έχουν πάρει Team of the Year από όλα τα FIFA. Και σήμερα όποιο μου πει θα τον αγοράσω για την ομάδα μου στο FC24. Και ξεκινάμε κατευθείαν λοιπόν, ο captain μου ποιος θα είναι παλιός, θα είναι κάποιος που είναι και στο φετινό, είναι ο Rio Ferdinand από το FIFA 9. Ο Ferdinand έχει την 88 του, αλλά έχει και μια 93 rated Team of the Year icon κάρτα, η οποία κάνει 3 εκατομμύρια coins. Αυτή η 93 είναι ακραία, αλλά κάνει 3 εκατομμύρια και έχω μόνο 11. Οπότε αν θέλουμε όντως να ολοκληρώσουμε την ομάδα, πρέπει να κάνουμε και μερικές επιλογές που είναι λίγο πιο φθηνές. Και θα κρατήσω τα coins για κάποιον επιθετικό ίσως. Πάμε να αγοράσουμε 88 Rio Ferdinand. 541.000 coins λοιπόν Rio Ferdinand. Και τι καλύτερο να ξεκινήσουμε με έναν United Legend στην ομάδα μας. Καλώς όρισες στην Team of the Year Team. Μπαπ. Και όπως είπα μόλις, μετά θα παίξουμε και ένα match και αν καταφέρω να το κερδίσω θα μπορούμε να ανοίξουμε αυτό το πανάκριβο pack εδώ πέρα με πιθανότητες να τύχουμε Team of the Year και Team of the Year Icon. Αλλά αν το χάσω το match θα πρέπει να το πετάξω στα τάρταρα. Pixel, discard, αντιγιά. Κάνα το πιο δύσκολο σε όλη την υπόθεση είναι να τύχουμε τερματοφύλακα, γιατί χωρίς τερματοφύλακα είναι σχεδόν αδύνατο να κερδίσουμε το match. Από όπου σουτάρει ο άλλος θα μπαίνει γκολ. Παίκτης νούμερο 2 λοιπόν, τύχαμε τον Ferdinand. Ποιος θα είναι ο επόμενος, είναι ο Robertson, όχι Lucio, από το FIFA 10. Πάμε από FIFA 9. FIFA 10, από ό,τι φαίνεται ο τροχός έχει ρέτρο κέφια σήμερα. Νόμιζα ότι ο Lucio είχε κάποια special κάρτα, από ό,τι φαίνεται δεν έχει και πάλι η απλή του hero κάρτα 89 rated είναι μαγική. Και ειδικά δίπλα το Ferdinand δεν θα περνάει τίποτα. 558.000 coins λοιπόν, Lucio, καλώς όρισε στην Team of the Year Team. Και ήδη έχουμε σκάσει 1 εκατομμύριο coins από τα 11 στους δύο αμυντικούς μας. Επόμενος παίκτης τώρα και αν μας δώσει CB μετά τη βάψαμε, γιατί θα πρέπει να παίξει right back ή κάτι τέτοιο. Έχουμε που γιολ Χακίμη! Τι γίνεται, ρε φίλε, να θα χτίσουμε ξαφνικά. Χακίμη, ο οποίος νομίζω ήταν και στο FIFA 21 και στο FIFA 22 right back. Δεν έχει βγάλει τίποτα ο Χακίμη φέτος. Με χρυσό Χακίμη θα τη βγάλω. 2.000 coins. Αλλά έχει 92 pace. Κοίτα, είναι πολύ τιμή κάρτα, θα κάνει τη δουλειά του στο right back. Καλώς όρισε στην Team of the Year Team. Τι έχει γίνει με την άμυνα, ρε φίλε. Έχουμε Σνάιντερ Χάνα. Όχι, Σνάιντερ! Από το FIFA 10 και πάλι. Και ξέρω ότι έχει μία UCL hero κάρτα. Απίστευτη. 1.125.000 coins. Wesley Sniper. Καλώς όρισε στην Team of the Year Team. Παιδιά, αυτή η ομάδα θα γίνει απίστευτη. Έχουμε ακόμα 9 εκατομμύρια coins για άλλους 7 παίχτες. Αλλά ακόμα δεν έχουμε βρει τέρμα. 9 εκατομμύρια κόντρα από μένα, ρε φίλε. Και να δεις τώρα που θα βγάλει κάποιον πανάκριβο και τελειώσαμε. Έχουμε Καντέ, Kevin De Bruyne, Καντέ! Ωραία, ρε φίλε, γιατί μου δίνει ακριβώς αυτό που θέλω. Δεν το έχω συνδύσει καθόλου στα βίντεο αυτά. Κοίτα, 80 pace, 89 defending, μια χαρά κάρτα είναι και ειδικά εκεί στο κέντρο, δίπλα τον Σνάντερ, θα κάνει το βρωμοδουλειά. Εντάξει, δεν είναι από τους πιο ακριβούς, αλλά δεν είναι και από τους πιο φθηνούς όπως ο Χακίμη. 203.000 coins, Έγκολο Κάντε από την Al-Ittihad. Καλώς όρισες στην Team of the Year Team. Τι έχουμε φτιάξει εδώ πέρα, ρε παιδιά, όντως. Αυτή η ομάδα, αν βρει τέρμα, δεν χάνει. Ωραία, όλα αυτά. Τώρα δώσε όμως έναν επιθετικό να έχουμε κάνει τουλάχιστον να μου μπορεί να μου βάλει τα γκολ, έτσι. Έχουμε Cancelo Kaká από το FIFA 9. Τι γίνεται, ρε φίλε. Είτε παίρνουμε από FIFA 20 και μετά, είτε παίρνουμε από FIFA 10 και κάτω. Τι θα γίνει στα μεσαία. Ακόμα πάει 1 εκατομμύριο. Όπα ρε. Αν αφού πήρε το upgrade 3-1, νομίζω πήγε 91 rating, γι' αυτό έχει μείνει εκεί πέρα. Εντάξει, έχουμε βρει μια καλή ισορροπία τώρα μεταξύ του να παίρνουμε έτσι λίγο πιο φθηνούς αλλά τίμιους παίκτες, ώστε να μπορούμε τα σκάμα για τους πιο ακριβούς όπως ο Kaká εδώ πέρα. 955.000 coins, Ricardo Kaká. Καλώς όρισες στην Team of the Year Team. Και κλειδώσαμε το κέντρο μας εδώ μέχρι. Μια και έβαλα Kaká και είναι ένας από τους αγαπημένους μου Team of the Year από παλιά, γράψε μου κάτω τον αγαπημένο σου Team of the Year παίκτη όλων των εποχών. 5 θέσεις απομένουν και ακόμα δεν έχουμε τέρμα. Για να δούμε τώρα. Δώσε μου κάποιον, αδερφέ, δώσε μου έναν Νόιερ, δώσε μου έναν Άλισον, δώσε μου κάτι. Βίρτζιλ Βαν Ντάικ, Ντι Μαρία λέει. Γιατί ρε φίλε την Ντι Μαρία. Και ο Ντι Μαρία που το είχε πάρει τότε Team of the Year στο FIFA 15, την είχε πάρει όταν ήταν στη United. Μόνο αυτήν έχει. Λοιπόν, Ντι Μαρία, ναι, εντάξει, έχει αυτή τη UCL. Κοίτα. 86 space, 94 dribbling, 92 passing. Κάτι τα κάνει, ρε φίλε. Right wing παίζει. Ωραία, παίζει right wing, παίζει striker. Μπορούμε να τον χωρέσουμε στο σύστημα. Βάμος. 30.000 coins λοιπόν, Άγγελ Ντι Μαρία. Στην Μπενφίκα τώρα πια. Καλώς όρισε στην Team of the Year Team και έχουμε άλλα 7 εκατομμύρια και 4 θέσεις. Οπότε τώρα ίσως μπορούμε να σκάσουμε big money για big παίχτες. Αλλά αν εσύ δεν θες να σκάσει big money για καλά πράγματα, τότε τσέκαρε merch τζαβού, νέο merch τζαβού στο Creator Shop. Ξέρεις που. Φουτεράκια, καπέλα, full
clean, τσεκαρέτο. Άλλοι 40 παίχτε έχουν μείνει μέχρι στον τροχό και δεν μου έχει δώσει το έρμα. Βίτε, De Jong, Cristiano, Mbappé λέει, όχι, ρε, λέει. Εντάξει, έχουμε coins, μπορούμε να πάρουμε λογικά Mbappé, απλά δεν μπορούμε να πάρουμε την team the year του γιατί, δεν υπάρχει στο market. Είναι extinct. Τον έχουν αγοράσει όλοι, δεν τον έχουν πουλήσει. Οπότε πρέπει να πάρουμε κάποιον άλλον Mbappé. 5 εκατομμύρια κάνει αυτό, ο 92 κάνει 3,5. Γιατί είναι τόσο ακριβό, γιατί έχουν ανέβει όλοι οι Mbappé-δες. Πάμε να αγοράσουμε τον Trailblazer Mbappé, ο οποίος κάνει. Πω, ήδη είναι ο πιο ακριβός παίκτης στην ομάδα μας ως τώρα. 2.790.000 coins. Trailblazers Mbappé, καλώς όρισες στην Team of the Year Team. Και τώρα η ομάδα έχει πάρει τα πάνω τους πραγματικά. Πάω τον εδώ. Έχουμε και 17 και εμείς εδώ μεταξύ. Η ομάδα πετάει. 3-4 από μένα. Θέλουμε άλλο ένα επιθετικό, ένα αμυντικό και ένα τερματοφύλακα. Επίσης, αν είσαι σαν και εμένα και είσαι άτυχος και δεν έχεις τύχει ακόμα Team of the Year, παρότι αν έχεις πάξει όλη μέρα, πάτε ένα like να συμπάσχουμε όλοι μαζί. Άντε με τους κολόφαρδους. Για να δούμε. Τελευταίες 3 θέσεις. Δώσε μου ένα τερματοφύλακα. Βέρτζιλ Βαντάικ λέει, όχι, δεν θέλω CB, έχουμε ήδη CB. Άλλος ένας παίκτης, παιδιά, που δυστυχώς η Team διώκεται από φέτος, δεν μπορώ να την αγοράσω. Γιατί? Γιατί κάνει 10 εκατομμύρια coins. Και όπως βλέπεις, εγώ έχω 5. Ακόμα και Team of the Week του κάνει 1 εκατομμύριο. Ακόμα κρατάω καλό καλάθι για να έχουμε κάποιον ακριβώς στην επίθεση. Οπότε θα σκάσω, θα σκάσω 1 εκατομμύριο για τον Team of the Week VVD, εφόσον έχουμε ήδη καλή άμυνα. 705.000 coins λοιπόν για τον Van Dijk που μας αφήνει 4 εκατομμύρια coins για 2 παίχτες. Εδώ τώρα κέντρο και επίθεση μπορούμε να δώσουμε ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, ο κέντρο και επίθεση, όχι, δεν έχουμε κέντρο. Τερματοφύλακα θέλω! Θέλουμε τέρμα. Αλλιώς βλέπω το Van Dijk να μπαίνει τέρμα, παιδιά. Τέρμα. Δώστο. Φρυμπόν, Καντσέλο. Καντσέλο λέει, ρε φίλε. Νομίζω, παιδιά, ότι όντως θα πρέπει να βάλουμε Virgil Van Dijk στο τέρμα. Τουλάχιστον τώρα, παιδιά, βρήκαμε left back με τον Καντσέλο. 100.000 coins λοιπόν. Ζωάο Καντσέλο, καλώς όρισες. Δίμε τη γύρι team και έτσι κλειδώνουμε την άμυνά μας με Virgil Van Dijk τέρμα. Κοίτα, έχουμε άλλη μία επιλογή. Αν μας δώσει τέρμα, θα πρέπει να κάνουμε κάποια μπινιά εδώ πέρα για να χωρέσουμε Virgil Van Dijk κάπου. Γιατί στη χειρότερη το βάζουμε left wing. Τελευταία επιλογή. Δώσε μου τέρμα. Αλλιώς θα φάμε ό,τι και να σουτάρει, ρε φίλε, θα βάζει. Έχουμε νου. Άλισον! Δεν γίνεται να έτυχα Άλισον στην τελευταία επιλογή. Ό,τι καλύτερο. Τηλεοπτικότατος Άλισον και τηλεοπτικότατος τροχός. Τον αναφερούμε και πάμε να τον αγοράσουμε. Μπορούμε να αγοράσουμε τον πρώτο μας φετινό Team of the Year. Γιατί ο Άλισον έχει βγάλει και δεν είναι τόσο ακριβώς όπως είναι οι άλλοι. Άλισον λοιπόν. Πρώτος Team of the Year λοιπόν. 585.000 coins Άλισον. Καλώς όρισες στην Team of the Year team μου. Μας βλέπω να παίζουμε έτσι και όταν μπούμε στο game θα πάει ο Καντσέλο στο κέντρο και θα παίξουμε με Van Dijk left back λογικά. Τώρα σοβαρώνουν τα πράγματα. Έχουμε ένα pack να κερδίσουμε. Ω, Di Maria! Σούταρε, Di Maria! Όχι! Ναι, ρε Λούσιο! Έφυγες. Ω, Mbappé, σούταρε! Ναι! Mbappé, έτσι μπράβο, έτσι μωρή παιχτούρα. Mr. Team of the Year, 1-0. Mbappé! Βάλτο! Ναι! Ραμπόνα fake. Ζωάο Καντσέλο που τον έχουμε βάλει κέντρο. 2-0. Πάμε ρε μάγκες. Λοιπόν, νέο challenge. Αν καταφέρω να τον κάνω να κάνει rage quit, θα ανοίξω 2 πακέτα. Κόψε καριέρα. Μπράβο. Ω, κόκκινη ρεφ. Κόκκινη. Βρωμερός. Ω, πανέμορφο passing game. Ω, όχι ρε, με σκότωσε. Έκανα και το rainbow flick. Μπαπέ. Ω, το βάλα. Δεν ξέρω τι έκανα εκεί πέρα. Κάτι σε φάση rainbow flick cancel. Μη με ρωτάς, ούτε εγώ δεν ξέρω. Στη συνέχεια τα γκολ μπαίνανε βροχή, αλλά ο αντίπαλος από ό,τι φαίνεται δεν ένιωθε τίποτα. Παιδιά, ο φίλος δεν θέλει να φύγει ούτε στο 4, ούτε στο 5, ούτε στο 6, ούτε στο 7. Οπότε δεν θα έχουμε 2 πακέτα. Αλλά πάμε να ανοίξουμε το 500K pack. Δεν θα τα ανοίξω εγώ όμως, θα τα ανοίξει εδώ πέρα ο Κώστας γιατί. Γιατί νιώθει τυχερός. Για κάποιο λόγο. Λοιπόν, έχουμε 6% πιθανότητα να έχουμε Team of the Year. Δώστο. Δώστο. Μπλε. Όχι, τι είναι αυτό. For Benzema. Έλα ρε φίλε, δεν είχαμε Team of the Year, τι είχαμε όμως. Έβγαλα μάλλον όμως, αυτός μπαίνει σε κανένα evolution. Αν σ' άρεσε και θες να δεις όταν χρησιμοποίησα Team of the Year που ψήφισα φέτος, πάτα στον Κώστα. Εδώ πέρα. Εδώ.